Να ξεκινήσουμε λίγο με το Μαλεβέζη και να σταθώ λίγο σε μια τοποθέτηση δήλωση του Δημάρχου, του Μενέλαο Μποκέα. Ζωντανεύουμε τις σχολικές αυλές για να αλλάξουμε την καθημερινότητα των μαθητών. Το σύνθημα του Δημάρχου με αφορμή ποια κίνηση. Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι που δημιουργήθηκε στο γυμνάσιο Γαζίου και πάμε στην αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Χρύσα Λιρώνη Πάγκαλου, αντιδήμαρχος παιδείας, αθλητισμού και νεολαία στο Δήμο Μαλεβιζίου και βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Η κυρία Λιρώνη Πάγκαλου βρίσκεται στο σχολείο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του γυμνασίου Γαζίου. Εδώ που έχουμε δημιουργήσει αυτό το εντυπωσιακό γράφητο, όπως λένε και οι κριτικές, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ήταν μια ιδέα που μας ήρθε έχοντας σχεδιάσει να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε όλα τα γήπεδα στα σχολεία του Μαλεβιζίου. Και κάπως έτσι είπαμε να πρωτοτυπήσουμε και να κάνουμε ένα όμορφο σχέδιο για να δώσουμε χρώμα και φως στην καθημερινότητα των μαθητών μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και βέβαια αλλάζει και η ψυχολογία των μαθητών. Ξέρετε, σε μία διετία, σε μία περίεργη συγκυρία με πολλά προβλήματα, με τηλεκπαίδευση, με πανδημία, με κορονοϊό. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αλλάξει η ψυχολογία των μαθητών. Ναι, παρόλο που ο κορονοϊός βέβαια είναι ακόμα εδώ, ναι. Εμείς αισιοδοξούμε, προσπαθούμε να μπούμε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι μόνο τα χαμόγελα και τα ευτυχισμένα πρόσωπα των μαθητών. Θέλουμε και εκπαιδευτικούς και όλο το προσωπικό που είναι στους χώρους των σχολείων να είναι σε ένα χαρούμενο περιβάλλον. Γι' αυτό και δεν σταματάμε μόνο σε αυτό. Προσπαθούμε να δώσουμε τέτοιες νότες αισιοδοξίας με διάφορους τρόπους σε όλες μας σχολικές μονάδες, από τα νηπιαγωγεία μας μέχρι και τα λύκειά μας. Έχουμε στο σχεδιασμό μας πάρα πολλές παρεμβάσεις τόσο στα νήπια όσο και στα μεγαλύτερα. Εκεί θα πήγαινα. Γενικότερα έργα και ένα σχεδιασμό με επίκεντρο την ενεργειακή αναβάθμιση, κυρία Λιρώνη Παγκάλου. Η ενεργειακή αναβάθμιση ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη. Ήδη μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε σε 4 σχολεία έναρξη των εργασιών που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και στην πορεία ξεκινάνε και οι διαγωνισμοί και στο σχολείο που βρισκόμαστε τώρα. Μέσα στον επόμενο χρόνο αυτά τα σχολεία θα έχουν αλλάξει τελείως μορφή. Παρ' όλα αυτά, προτεραιότητά μας είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για τα παιδιά. Το τεχνικό κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης σαφώς και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και το να βρίσκονται τα παιδιά σε ένα άβλιο χώρο, με παιχνίδια, με χρώματα, με χαρά, με μία νότα αισιοδοξίας και ασφάλεια κυρίως. Μακάρι να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε αυτούς τους χώρους που με τόσο κόπο δημιουργείται, καθήκον όλων μας, όχι μόνο της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Σαφώς, έχουμε όλη ευθύνη, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Είτε αυτό είναι γονιός, καθηγητής, δημοτική αρχή, σχολική επιτροπή. Όλοι και πραγματικά το λέω και τους ευχαριστώ όλους, είμαστε μία ομάδα. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό εδώ το σχολείο, κάνοντας αυτές τις παρεμβάσεις, θέλησαν να μας πλησιάσουν και να μας βοηθήσουν, μπορώ να πω, με το δικό τους τρόπο, δείχνοντας μεγάλη υπευθυνότητα και προσπαθώντας να διαφυλάξουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών το χώρο, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μας εδώ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.